Και τώρα που πάμε, έτοιμοι είμαστε. Ταϊλάνδη, φύγαμε. Δημήτρης Τσέλιος. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Πού είσαι και βλέπω κύωνες, καλέ. Τι Ταϊλάνδη είναι αυτή? Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ήρθα στην Παγκόν γιατί την Τετάρτη θα φύγω, θα πάω Μαλαισία. Οπότε την επόμενη εκπομπή θα βγούμε από Μαλαισία. Οπα. Και μπήκα σε ένα εμπορικό κέντρο και έψαχνα να βρω κάποιο ενδιαφέρον σημείο έτσι να σταθώ και βρήκα αυτά τα ελληνικά αγάλματα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τους φίλους μας εδώ πέρα, τους Έλληνες. Δημήτρη, ταξιδεύει συνεχώς. Εμείς τώρα θέλω να μας πεις πώς θα τονώσουμε Δευτέρα που είναι σήμερα, εβδομάδα που ξεκίνησε, την αυτοπεποίθησή μας. Γιατί εσύ μια χαρά τα πας εκεί. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον ορισμό, θα λέγαμε. Αυτοπεποίθηση είναι η πίστη στον εαυτό μας και στις ικανότητές μας ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Τώρα, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά εμπόδια σε αυτό. Οι κυριότεροι εχθροί, θα λέγαμε, της αυτοπεποίθησης είναι ο φόβος της αποτυχίας και της απόρριψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπλοκάρουν με αυτό το φόβο. Η επίκριση του εαυτού μας, πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουμε ότι καθημερινά επικρίνουν τον εαυτό τους αντίθετα να τον επιβραβεύσουν. Το τοξικό περιβάλλον που έχουμε δίπλα μας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι υποστηρικτικοί, αντίθετα είναι επικριτικοί απέναντί μας, δεν μας στηρίζουν. Και φυσικά ένα ακόμα τελευταίο πολύ σημαντικός παράγοντας είναι οι περιοριστικές προκλήσεις που έχουμε, δηλαδή όλα αυτά που πιστεύουμε στο κεφάλι μας και μας μπλοκάρουν, μας περιορίζουν από το να πετύχουμε τους στόχους μας. Όμως, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχουμε, βρε παιδί μου, όλη την τάση να κρατάμε τα αρνητικά και να περνάμε γρήγορα τα θετικά? Δηλαδή, αν σου πει κάποιος μια κακή κουβέντα, την κουβαλάς. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι μπορεί να την κουβαλάμε. Και αν σου πούνε τρία θετικά, τα προσπερνάς. Ισχύει αυτό. Βασικά, ο εγκέφαλος, αυτό που κάνει είναι, ας το πούμε, το λογισμικό του τέτοιο είναι να σε προστατεύει, υποτίθεται, σε εισαγωγικά. Και τις περισσότερες, λοιπόν, σου παρουσιάζει τους κινδύνους. Ποτέ δεν σου παρουσιάζει τις ευκαιρίες από μόνος του. Πρέπει εσύ να τον εκπαιδεύσεις για να μπορέσεις να δεις. Πώς θα τους εκπαιδεύσουμε τους εγκεφάλους μας, για πες? Ένα άτομο που είναι έτσι λίγο πιο αδύναμο ή είναι λίγο πιο ευάλωτο. Πώς τονώνει την αυτοπεποίθησή του? Πάμε να δούμε, λοιπόν, με ποιους τρόπους, τους πιο βασικούς. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο πρώτος που έχουμε βάλει και στην κάρτα είναι να επιβραβεύουμε καθημερινά τον εαυτό μας. Εγώ σε πάρα πολλούς πελάτες που συνεργάζομαι, τους βάζω κάθε βράδυ να επιβραβεύουν τον εαυτό τους με ένα μεγάλο μπράβο για τις μικρές νίκες που πέτυχαν. Τώρα κάνω μια καταγραφή. Τι πέτυχα σήμερα? Αυτό. Ένα πολύ μικρό. Έστρωσα το κρεβάτι μου. Έκανα πολύ ωραίο πρωινό. Ή είπα ένα μπράβο σε ένα φίλο. Ή ζήτησα μια συγγνώμη. Οτιδήποτε και αν έχουμε κάνει, να το καταγράφουμε, ώστε ο εγκέφαλός μας σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να αρχίσει να κατανοεί ότι πετυχαίνουμε νίκες. Το δεύτερο είναι να επενδύσουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη και στην αυτογνωσία, φυσικά, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα δυνατά μας σημεία και να τα ενισχύσουμε. Το τρίτο είναι να θέτουμε συνεχώς μικρούς στόχους. Ξεκινώντας, λοιπόν, και θέτοντας μικρούς στόχους, πετυχαίνοντας αυτούς τους μικρούς στόχους, γιατί είναι μικροί, θα δείτε ότι θα αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση για να μπορούμε να θέσουμε ακόμα μεγαλύτερους στόχους και να μπορούμε τελικά να πετύχουμε. Ένα τέταρτο που έχουμε βάλει είναι να επιλέξουμε τελικά ένα θετικό υποστηρικτικό περιβάλλον, δηλαδή να αποφύγουμε να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που, όπως είπαμε, είναι επικριτικοί και δεν μας στηρίζουν στις προσπάθειές μας, και αντίθετα να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υποστηρικτικοί, είναι θετικοί άνθρωποι και κάνουν και αυτοί μεγάλα όνειρα και έχουν στόχους στη ζωή τους. Ναι, Δημήτρη, όμως, να μας επηρεάσουν θετικά. Όση αυτοπεποίθηση και να έχω και να έχω δουλέψει, ρε παιδί μου, προς την κατεύθυνση του δικού μου ονείρου, εντάξει, όσο θετικοί και να είναι και οι άνθρωποι δίπλα μας, δεν σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί κιόλας. Και με όση αυτοπεποίθηση και να το προτάσω, ας πούμε. Κοίταξε, ανοίξα ένα μεγάλο θέμα. Μπορείς να είσαι χαρούμενος και χωρίς να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Εντάξει, δηλαδή αν είσαι δημιουργικός, αν εξελίσσεσαι, μπορεί να είσαι χαρούμενος χωρίς να πετυχαίνεις τους στόχους. Ο στόχος δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και εκεί υπάρχει κάποια στιγμή, θα κάνουμε και μια εκπομπή για αυτό, για τους στόχους. Δεν χρειάζεται να γίνει ψυχαναγκασμός, δηλαδή, ο στόχος. Όχι, βέβαια, αλλά και ο μικρός στόχος. Στόχοι δεν είναι δικοί μας. Και ο μικρός στόχος, ας πούμε, καθημερινά τι είναι? Να πω ότι δεν θα κρατηθώ, δεν θα φάω ένα γλυκό, ας πούμε, που μπορεί να θεωρώ ότι μου κάνει κακό, ή θα στρώσω το κρεβάτι μου, αυτά που είπες πριν. Δεν μιλούμε για επαγγελματικούς στόχους, πούμε, για στόχους ζωής. Όλες οι καλές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε μας οδηγούν, μας βρόχνουν προς την επίτευξη των στόχων μας. Κάθε καλή συνήθεια.
Δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μυαλό για να καταλάβεις ποια συνήθεια σε μπλοκάρει από την επίτευξη του στόχου σου ή σε οφεί την επίτευξη του στόχου σου. Δεν χρειάζεται να σε ευθύνεις γι' αυτό. Λοιπόν, και μπορούμε να αποδεχόμαστε. Υπάρχει ένας τρόπος, Δημήτρη, να αποδεχόμαστε και πράγματα που δεν επιτυγχάνουμε, δηλαδή αποτυχίες μας. Γιατί και από τις αποτυχίες υποτίθεται ότι μαθαίνεις. Ακριβώς. Πας μπροστά. Φυσικά, αν επιβραβεύεις τον εαυτό σου κάθε φορά για την προσπάθεια, θα είσαι πάντα κερδισμένος. Εγώ, για παράδειγμα, πολλές φορές δεν πετύχαινα το στόχο μου και έλεγα μπράβο, Μίτσο, κατάφερες να φτάσεις 60-70% πιο κοντά στο στόχο σου. Mm. Δηλαδή, μετρούσα πόσο κοντά έφτασα στο στόχο και με επιβράβευα γι' αυτό. Τον εαυτό μας πώς θα μάθουμε επίσης να τον εκτιμάμε, Δημήτρη, γιατί όλο είμαστε σε μια λογική όλη ενός. Μια σύγκριση. Δηλαδή, γιατί ο άλλος, γιατί εγώ, γιατί εκείνο. Αλλά ο καθένας είναι ξεχωριστός. Αυτό πώς θα μπορέσουμε να το αποδεχτούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό θέλει 10 εκπομπές να μιλάμε. Η αποδοχή του εαυτού είναι το πιο δύσκολο πραγματικά μαζί με τη συγχώρεση. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος. Να αποδεχτεί τελικά τον εαυτό του και να απελευθερωθεί. Λοιπόν, άρα, Δημήτρη, βάλουμε τη φροντίδα. Επιβραβεύουμε τον εαυτό μας να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ναι. Επιβραβεύουμε τον εαυτό μας και για τα μικρά πράγματα που πετυχαίνουμε. Ακόμη και για τις αποτυχίες και για πράγματα που δεν πετυχαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, να δούμε και την άλλη πλευρά, ότι μπορούμε να μάθουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εμείς συγκρινόμαστε με τους άλλους. Ναι, να αποφεύγουμε και τις τοξικότητες και όπου βλέπουμε ότι μας πιέζει πάρα πολύ μια κατάσταση. Και, εν πάση περιπτώσει, να φροντίζουμε και τον εαυτό μας, διότι ακόμη και με την άσκηση φτιάχνουμε, λέει, την ενέργειά μας. Οπότε όλο αυτό μόνο καλό θα μας κάνει. Έτσι είναι. Σωστά. Σε περιμένουμε την άλλη Δευτέρα να μας δείξεις Μαλαισία. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.